Κύριος Ηλίας Χατζηχριστοδούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ποιοι είναι οι παράγοντες λοιπόν που καθορίζουν μια πετυχημένη εξαγωγική προσπάθεια και οι οποίοι βεβαίως αναλύθηκαν σε αυτό το σεμινάριο? Κύριε Χατζηλίση, είναι γνωστό ότι πλέον πρέπει οι επιχειρήσεις όλες να σταθούν προς την εξωστρέφεια. Και αυτό για να γίνει, όπως ξέρετε, το επιμελητήριο Πιερίας και όλα τα περιφερειακά επιμελητήρια. Mm-hmm. Έχουν τα μέλη τους τα οποία είναι μικρές επιχειρήσεις. Θέλουν λοιπόν τη στήριξή μας. Έτσι λοιπόν γίνονται επανειλημμένα σεμινάρια για την εξωστρέφεια με διάφορους φορείς και με το Υπουργείο για να μπορέσουμε ας πούμε, να δώσουμε την όθηση το με ποιον τρόπο, ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να πετύχουν και να γίνουν πιο εξωστρεφείς. Αυτός είναι ο στόχος. Και πιστεύω ότι κάθε μέρα που περνάει οι επιχειρήσεις το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Υπάρχουν ανησυχία από τους επιχειρηματίες. Γιατί όπως ξέρετε το μερίδιο της αγοράς πλέον στην ελληνική κατανάλωση αρχίζει και περιορίζεται. Ναι. Και δυστυχώς αρχίζει και περιορίζεται πλέον και στο ποτά και στα τρόφιμα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα στατιστικά στοιχεία. Άρα πρέπει να στραφούμε σε άλλες αγορές. Αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται προς τα μέλη μας εκπαίδευση. Και δεν είναι κακό να λέμε ότι χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση, συνεχόμενη, μέχρι να καταλάβουμε το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, το επιμελητήριο λοιπόν κάνει τις προσπάθειές του. Είστε ικανοποιημένος όμως από τη συμμετοχή των μελών? Μπορώ να πω πως είμαστε, γιατί όπως σας είπα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από τα μέλη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος επιβίωσης. Είναι η εξωστρέφεια, είναι η καινοτομία, είναι οι μεταφορές, είναι η ενέργεια. Είναι μετρημένη τομή που μπορούμε να στραφούμε. Και ο τουρισμός φυσικά. Άρα λοιπόν υπάρχει συμμετοχή από τα μέλη και νομίζω ότι υπάρχει και σε πολλούς άλλα σεμινάρια. Δηλαδή να καταλάβετε κύριε Χατζημίση, κάναμε σεμινάρια πάνω στην πληροφορική στη σχολή του επιμελητηρίου. Mm-hmm. Και δεν προλαβαίνουμε να το ανακοινώσουμε και γεμίζει το group. Ξέρετε ότι έχει κάποιες δυνατότητες, δηλαδή μέχρι 20 άτομα. Mm-hmm. Και σε δύο μέρες έχει καλυφθεί. Και εμείς ξαναεπαναλαμβάνουμε συνέχεια. Και φυσικά αυτά είναι και δωρεάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι συμμετέχουν. Είναι λοιπόν αυξημένο το ενδιαφέρον των μελών. Κύριε Πρόεδρε, τώρα ποια είναι η κατάσταση με τις εξαγωγές στην Πιερία, δηλαδή. Είστε εσείς ικανοποιημένος από το επίπεδο των εξαγωγών που γίνονται από την Πιερία, οι επιχειρήσεις? Η Πιερία, όπως ξέρετε, κύριε Χατζημίση, γιατί έχετε ζήσει εδώ πέρα, mm-hmm. Έχει καλές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Έχει πάνω στην τεχνολογία, έχει πάνω στο μέταλλο, έχει πάνω. Με ανεπτυγμένες σχέσεις με το εξωτερικό. Ναι, κάτω βιομηχανίες. Έχει. Αλλά όμως αυτές είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και φυσικά κάποιες μεσαίες. Που επίσης τα ποτά, τρόφιμα έχει. Δεν φτάνει όμως. Θέλουμε περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε πάντα ότι στον τόπο μας ένα ευρώ περισσότερο δεν κερδίζει μόνο η επιχείρηση, κερδίζει όλη η κοινωνία που κατοικεί στην Πιερία. Mm-hmm. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και φυσικά βέβαια κερδίζει η οικονομία και όλα που ακολουθούν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.